Συζητιέται σήμερα ένα πολύ σοβαρό και χρόνιο αίτημα του λαού μας, αυτό των γερμανικών αποζημιώσεων. Δυστυχώς όμως, τη χρονική στιγμή που συζητιέται, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί μια κίνηση εντυπωσιασμού από την πλευρά της κυβέρνησης, που κύριο στόχο έχει να ανεβάσει την προεκλογική ανούσια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και να αποπροσανατολίσουν από κοινού το λαό για να υφαρπάξουν την ψήφο του, ξεπλένοντας ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό την αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική τους. Μετά από μια τριετή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το ακροδεξιό κόμμα των ΑΝΕΛ και αφού πέρασαν 3 χρόνια από την ολοκλήρωση του πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, θυμήθηκε τώρα η κυβέρνηση να το φέρει για συζήτηση στη Βουλή. Προφανώς ήσασταν απασχολημένοι με άλλα ζητήματα. Έπρεπε πρώτα να διεκπεραιώσετε όλη τη βρώμικη δουλειά σε βάρος του λαού, να τον φορτώσετε με φόρους και χαράτσια και να τον αδειάσετε από μισθούς και συντάξεις, να εξασφαλίσετε τα κέρδη και τα προνόμια του κεφαλαίου για την περιβόητη δίκαιη ανάπτυξη, να συμφωνήσετε τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα και τη φτώχεια διαρκείας για το λαό μέχρι και το 2060 και βέβαια να γίνετε ο Μεντεσές των εγκληματιών πολέμου των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και μετά επενδύεται στις ευαίσθητες χορδές και στον πόνο ενός λαού που περιμένει και απαιτεί τη δικαίωση από τη λαιλασία, τις σφαγές και τις καταστροφές που υπέστη από τους φασίστες κατακτητές, τους προγόνους δηλαδή της φασιστικής και εγκληματικής Χρυσής Αυγής, για τη δίκη της οποίας σημειωτέων ποτέ δεν καταφέρατε να πείσετε κανέναν γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση αδικαιολόγητα εδώ και 5 χρόνια. Δεν ταιριάζει, ούτε αξίζει να υποστεί η μνήμη των εκτελεσμένων της επαρχίας Βιάννου, της Κανδάνου, των Αλογίων, της Δαμάστας, του Άνω Μέρους και πολλών άλλων δεκάδων μαρτυρικών χωριών και πόλεων της Κρήτης και όλης της χώρας τέτοια βάναυση προσβολή. Η σκοπιμότητα της στιγμής και η προσπάθεια από προσανατολισμού του λαού και μάλιστα χωρίς κανένα θετικό καταληκτικό περιεχόμενο αποτελεί βεβήλωση της μνήμης εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πατριωτών, ανδρών και γυναικών, παιδιών και γερόντων που σφαγιάστηκαν, εκτελέστηκαν, βιάστηκαν, σακατεύτηκαν, έχασαν περιουσίες, πυρπολήθηκαν τα σπίτια τους, χωριά και πόλεις σε όλη τη χώρα που κυριολεκτικά μαρτύρησαν από την ναζιστική φασιστική θηριωδία, ό,τι πιο εγκληματικό και απεχθές έχει να επιδείξει η ανθρωπότητα. Καμία απολύτως αναφορά δεν γίνεται στο πόρισμα της Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει καμία δέσμευση της κυβέρνησης να διεκδικήσει ενιαία και στο σύνολό τους τις διεκδικήσεις. Αναφέρεται σε πρωτοβουλία που θα πάρει η Βουλή για την εκπόνηση ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής στα θέματα των γερμανικών οφειλών, αναφέρεται στη ρηματική διακοίνωση, στην επιδίωξη ενημέρωσης της διεθνούς κοινότητας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την απροθυμία της να τις διεκδικήσει τις αποζημιώσεις. Και όποιος δεν θέλει βέβαια να ζημώσει, 10 μέρες ή χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες κοσκινίζει. Αλλά για να οργανώνουν φιέστες και να συγκροτούνται διακομματικές επιτροπές για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, μακριά όμως από την ουσία και χωρίς να δεσμεύονται σε μέτρα, συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμματα, είναι πάρα πολύ καλή. Για τις αποζημιώσεις προς τα θύματα και τους συγγενείς τους, οι οφειλές και αποζημιώσεις από τη Γερμανία θεωρούνται ιδιωτικές απαιτήσεις και δεν συμψηφίζονται με άλλες απαιτήσεις της Ελλάδας κατά της Γερμανίας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διακρατικών διαπραγματεύσεων Ελλάδας-Γερμανίας, πρέπει να υπάρξει φροντίδα και έλεγχος, ώστε σε περίπτωση διεκδίκησης να μην παρακαμφθούν οι απαιτήσεις χρηματικής αποζημίωσης των θυμάτων και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση ουσιαστικά κάνει πλάτη στην άρνηση της Γερμανίας να πληρώσει τις οφειλές, η οποία θεωρεί ότι το θέμα και νομικά έχει λήξει, επιδιώκοντας να αμβλύνει έστω και να καταστήσει ανενεργή κάθε πρωτοβουλία και δράση διεκδίκησης των επανορθώσεων. Είτε αυτές αφορούν το κατοχικό δάνειο και τις καταστροφές στην Ελλάδα, είτε τις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν στο ολοκαύτωμα στις μαρτυρικές πόλεις και τα χωριά. Συμπράττει ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία προσπαθεί να αντιπαρέλθει την υποχρέωση να πληρώσει τις οφειλές της για τα εγκλήματά της στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ευθύνη των μέχρι σήμερα ελληνικών κυβερνήσεων
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια για την εξέλιξη αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Μέχρι σήμερα, 74 χρόνια μετά τη συντριβή του φασισμού, καμία απολύτως κυβέρνηση δεν ανέλαβε ουσιαστικές πρωτοβουλίες και καμία κυβέρνηση δεν απέτησε την πλήρη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των ελληνικών απαιτήσεων. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας από την απελευθέρωση της χώρας μέχρι και σήμερα, με πολύμορφες δραστηριότητες, σε νόμιμη περίοδο, σε παράνομη περίοδο και σε κοινή δράση με τις αντιστασιακές οργανώσεις, την ΠΕΑΕΑ και το Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αναδεικνύει εμπράκτως την υπόθεση των γερμανικών αποζημιώσεων. Το ζήτημα, κατά την άποψη του ΚΚΕ, δεν είναι νομικό και διαδικαστικό, αν και έχει και τέτοιες πλευρές. Είναι πρωτίστως βαθύτατα πολιτικό. Η προκλητική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει ότι δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα για το φόνο, δείχνει πόσο υπεριαλιστική είναι και η οποία κάθε άλλο παρά τα συμφέροντα των λαών υπηρετεί, αρνούμενη να αναγνωρίσει το δίκαιο αίτημα του λαού μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία της ναζιστικής Ευρώπης είναι γεμάτη από παραδείγματα όπου η μαζική θανάτωση ανθρώπων σηματοδοτούσε την επίδειξη δύναμης και πυγμής. Αποσκοπούσε στον αμπολιαστή ο μόνιμος φόβος, ο αυτοματισμός του τρόμου ως βάση για τον απόλυτο σεβασμό του κυρίαρχου στρατού, της φυλής, όπως κάνει σήμερα βέβαια και η εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στη μνήμη συντρόφων και συναγωνιστών μας, όλων των πατριωτών της χώρας που έπεσαν, βασανίστηκαν και έμειναν ανάπηροι στα μέτωπα του πολέμου, παλεύουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Ενάντια στους παραχαράκτες της ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που επιχειρούν να εξισώσουν το φασισμό με το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ενάντια στην ανοχή και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει σε δραστικά αντικομμουνιστικά καθεστώτα όπως στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, στην Ουκρανία και αλλού που απαγορεύουν τη δράση κομμουνιστικών κομμάτων και τα σύμβολά τους ενώ ανέχονται και καλύπτουν την καταστροφή αντιστασιακών μνημείων όπως του Μπελογιάννη που μόλις προχθές ξύλωσε η αντιδραστική κυβέρνηση της Πολωνίας και επιβραβεύουν, τιμούν τους συνεργάτες των Γερμανών Ναζί, ενισχύοντας έτσι τα φασιστικά κόμματα όπως στη χώρα μας, τη Χρυσή Αυγή. Εμείς εμπνεόμαστε από τη Λαϊκή Πάλη και Αντίσταση, από το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, από τα εκατομμύρια των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών σε όλο τον κόσμο που δεν δίστασαν να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, μαζί με την ΠΕΑΕΑ, Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, θα συνεχίσει αταλάντευτα όσα εμπόδια και αν βάζουν κυβερνήσεις, οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές και το κεφάλαιο να παίρνει πρωτοβουλίες για την τελική δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους. Θα αξιοποιεί κάθε τρόπο παρακαλώ, και μέσο που τους δίνεται για να προβάλλουν το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τη δική της πρόταση για το θέμα αυτό, όπως διατυπώθηκε από την εισηγήτριά μας και μέλος αρμόδιας επιτροπής, τη Διαμάντο τη Μανολάκου. Πρόταση που ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίσθημα γιατί είναι απέτησή του να ικανοποιηθεί το αίτημα για πλήρη αποκατάσταση. Ο λαός μας έχει το δικαίωμα και οφείλει να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις και επανορθώσεις ταυτόχρονα με τον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κεφαλαίου ενάντια στο σάπιο και βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα.